Είσαι στο χωριά μας. Πέρασε από, το, πέρασε από, το, από τον τόπο του. Και στην αγορά είπε ότι θέλω εργάτες για το... Και ο πατάτρας μου γύρισε μέσα τα δημόσια έργα, τα, σε δημοσιές, σε τέτοια, μόλις άκουσε έτσι, τα φόρτωσε και δρόμο. Και ήρθαμε εδώ, Σεπτέμβρη, Αύγουστο, Σεπτέμβρη ήρθαμε. Εδώ. Και καθίσαμε μέχρι ο άντρας μου εδώ πέθανε. Αφού έκλεισε το εργοστάσιο, αναγκαστήκαν και πήγαν να περνάνε πράγματα από τα συσίδια. Δεν είχαν μια δουλειά. Άλλοι φύγαν στα χωριά τους, άλλοι κάτσαν εδώ πέρα, κλείσαν τα σπίτια, φύγαν, άλλοι έρχονται. Δηλαδή δύσκολα, πολύ δύσκολα. Η ζωή εντάξει είναι χάλια. Χάλια, δηλαδή τώρα ο κόσμος δεν έχει δουλειές, άλλους έχουν κόψει τα ρεύματα, δεν έχουν, έχουν βάλει ξυλόσουμπες, δεν έχουν ξύλα. Να πάρουν, δηλαδή δεν έχουν λεφτά να πάρουν ξύλα. Τι να κάνει ο κόσμος. Κοινόχρηστα δεν έχουν να δώσουν. Μας πιέζουν από παντού. Από παντού. Και δεν μπορώ να πάω πουθενά προς το πάνω. Πού να πάω, δηλαδή να φύγω από εδώ και να πάω σε νίκη. Δεν γίνεται. Θα κάτσω εδώ πέρα όσο μπορέσω. Όταν είχα πρωτέρθει εγώ εδώ στις πολυκατοικίες, καλά ήτανε. Επειδή όμως εγώ είχα μάθει να ζω αλλιώς, τρόμαξα λίγο με το περιβάλλον. Τρόμαξα. Θα πω την αλήθεια, τρόμαξα. Νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά με τη βοήθεια του συζύγου, το φέραμε εκεί που θέλαμε να το φέρουμε. Για να είναι βιώσιμο για τα παιδιά, για μας, γιατί και εμείς νέα παιδιά είμαστε. Έγινε πολυκατοικής, πρώτη που ήρθα, ήμουν στον πέμπτο όροφο, αλλά ύστερα ήρθαν υπάλληλοι να σας κατεβάσουμε κορίτσια. Τέσσερις μένα μέσα σε αυτό το δωμάτιο που βλέπεις. Τέσσερις. Και μία την είχαμε έξω στην κουζίνα, εγώ μόλις την είδα, λέω, γιατί να κοιμάται έξω. Θα βάλαμε τέσσερα κρεβάτια, δηλαδή εμείς είμαστε άνθρωποι, αυτή τι είναι. Και την έφεραμε μέσα όλα τέσσερα κρεβάτια, στρατώνας, με μια λέξη. Ως εργοδότες. Αυτοί οι δεύτεροι δεν υπήρχαν. Εγώ από την ψυχούλα μου να βγαίνει, το λέω. Τέτοιοι καλοί εργοδότες μας δίνανε. Τα Χριστούγεννα δώρο. Το Πάσχα δώρο. Κουβέρτες, σεντόνια. Δώρα σε όλους γενικά. Ή το θέλεις ή δεν το θέλεις, αλλά ωραία Αιγαίων. Είχε και πρατήριο, πηγαίναμε και ψωνίζαμε με μισό τιμή. Ωραία πράγματα, δηλαδή ήταν κάτι το ωραίο, δεν μπορώ να πω. Εφαλήρεψε το εργοστάσιο και τους εργάτες άλλους πλέρωσε και άλλους δεν πλέρωσε. Άλλοι πήρανε και άλλοι δεν πήρανε λεφτά. Γιατί τα αναλάβαν τα σωματεία και τα δώκαν τα λεφτά, ούτε ήθελανε. Αυτά έγινε ο Καρέλας. Κάθε μέρα.
Όχι και πολλές μέρες. Ποιος θα πάει σχολείο κάθε μέρα? Μερικές μέρες εσύ, πιο πολλές εσύ. Πιο πολλές εγώ. Φίλες, η γιαγιά. Πουλήθηκε η εταιρεία σε κάποιον άλλον. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι αγοράσανε την εταιρεία μετά την πτώχευση. Μας στείλανε κάποια εξώδικα να βγούμε. Εμείς όμως, επειδή από την εταιρεία μας χρωστάγανε κάποια λεφτά, δεν είχαμε πληρωθεί, αποζημιώσεις και τέτοια, πήγαμε στο δικαστήριο και είπαμε ότι θέλουμε τα λεφτά μας για να φύγουμε. Τα λεφτά δεν τα παίρναμε, οπότε δεν φεύγαμε. Ήρθε και άλλο εξώδικο και άλλο εξώδικο, οπότε 2-3 φορές που πήγαμε στο δικαστήριο δεν έγινε τίποτα και είμαστε έτσι τώρα. Μένουμε έτσι, χωρίς ανίκιο, αλλά δεν είναι και η κατάσταση αυτή για να μένουμε έτσι. Τώρα, τώρα δεν έχω πολλές επιλογές, όχι, εδώ θα μένα. Εδώ θα μένω. Γιατί για να πάω αλλού θα πρέπει να στερήσω το φαΐ των παιδιών, θα πρέπει να στερήσω τη ζέστη των παιδιών. Επομένως δεν με συμφέρει, δηλαδή να πάω αλλού για να ικανοποιηθώ με το περιβάλλον και στην ουσία μηδέν. Όχι, όχι, θα καθόμουν εδώ που θα έχω τη ζέστη μου, το φαγητό των παιδιών. Όχι, δεν θα πήγαινα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μ' αρέσει να μένω εδώ, δεν μ' αρέσει να μένω σε ένα τριάρι με μεγάλο μπαλκόνι, με κουζίνα πιο υπερλούξ, διαφορετικό. Αλλά συνταυτίστηκα. Λέω, πρέπει να μείνουμε εδώ, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, φαινόταν το πράγμα ότι θα μας είναι δύσκολα. Δεν γινόταν να. Και τώρα δεν φεύγω. Δηλαδή, και ούτε να διανοηθεί και κανείς να έρθει να πει να μας διώξει. Δεν φεύγουμε εμείς από εδώ.